Διαβάσουμε από τη σελίδα 993. Είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, το πρώτο κεφάλαιο. Σελίδα 993, πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίον προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Ιού αυτού ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει κατά το Πνεύμα της Αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια το οποίο ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου, δια Ιησού Χριστού υπερ πάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο το κόσμο, επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του Πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Ιού αυτού, ότι αδιαλείπτος σας ενθυμούμε, δεόμενος πάντοτε εν τες προσευχές μου, να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έλθω προς εσάς, διότι επιποθώ να σας είδω, δια να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικών προς στήριξη ημών. Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κενής πίστεως ημών τε και εμού. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς. Εμποδίστην όμως μέχρι τούδε δια να απολαύσω καρπόν τεινά και μεταξύ σας καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Χρεός της είμαι προς Έλληνάς τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων ήτινες, κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία, επειδή ότι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς, επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσει ως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντε στον Θεόν δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν τις διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αυθάρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών, δια τούτο και παρέδωκεν ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδών διών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να τιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών, ή την εσύλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήσιν μάλλον παράν το κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός τους αιώνας. Αμήν. Το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων είναι να μπερδεύουν ποιον πρέπει να λατρεύουν. Να λατρεύουν την κτήσιν ή το κτήσαντα, τον δωρητή ή τα δώρα, τον ευλογών ή τις ευλογίες, τον χαρίζοντα τα πάντα ή τα χαριστέντα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ενώ βρίσκεται στην Κόρινθο, μόλις έφυγε και τέλειωσε το τρίτο του αποστολικό ταξίδι από την Έφεσο, δεδεμένος το πνεύμα τη βαδίζει προς τα Ιεροσόλυμα,
πληροφορημένος από το Πνεύμα το Άγιο ότι εκεί θα ταλαιπωρηθεί σφόδρα, αλλά και από κεκαλυμμένο του ήτο ότι μετά τα Ιεροσόλυμα ο Θεός θα τον οδηγήσει στη Ρώμη που τόσο πολύ επιθυμούσε να βρεθεί, αλλά εμποδίστηκε κατ' επανάληψη. Και ο άνθρωπος εμποδίζεται να πράττει το θέλημα του Θεού εξαιτίας δύο προσώπων. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο διάβολος, που εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει για να τον απογοητεύσει, ώστε να πει «Δεν μ' ακούει ο Θεός», γιατί είναι φοβερό να προσεύχεις και να μην σ' ακούει ο Θεός. Και έτσι ο διάβολος εμποδίζει την εκπλήρωση των προσευχών του ανθρώπου για να τον απογοητεύσει, για να τον απελπίσει, για να του κατηγορήσει και το Θεό και τους ανθρώπους. Αλλά αυτή την εξουσία την έχει ο διάβολος μόνο όταν η προσευχή του ανθρώπου του Θεού, η εκπλήρωση των επιθυμιών του, είναι όχι κατά το θέλημα του Θεού, λέγοντας όχι όπως εγώ θέλω αλλά όπως εσύ θέλεις, καθώς μας δίδαξε ο Χριστός, αλλά λέγοντας αυτό θέλω δώστο μου, με προσευχές, με νηστείες, αλλά ο Θεός δεν απαντάει, γιατί δεν τον ακούει, και δεν τον ακούει γιατί δεν ζητάει κατά το θέλημά του. Ενώ όταν έχει παρησία ο άνθρωπος και έχει παρησία όταν ζητάει κατά το θέλημα του Θεού, και το θέλημα του Θεού δεν απαγορεύει να ζητάς αυτό που θέλεις, αλλά επιβάλλει να λες το τέλος όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ, για να δίνεις δικαίωμα στο Θεό να κάνει το δικό του θέλημα στη ζωή του. Τότε ο Θεός δεν ακούει, δεν απαντάει, και ο διάβολος, αν μεν είναι προς απογοήτευση, δεν το επιτρέπει, τον εμποδίζει να γίνει αυτό που θέλει, ή αν είναι για την καταστροφή την απόλυτη, το ανοίγει τους δρόμους για να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Αυτό είναι το πρώτο πρόσωπο που εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει. Το δεύτερο πρόσωπο που εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Καθώς ο άνθρωπος προσεύχεται, ζητάει λέγοντας «θέλω», αλλά όχι όπως εγώ, όπως εσύ, όπως ο Απόστολος Παύλος έβαλε στην καρδιά του να πάει να κηρύξει κατά το δεύτερο, την εποχή του δεύτερου, το 50 περίπου, γιατί το πρώτο αποστολικό του ταξίδι έγινε στο 45 μετά Χριστό, το δεύτερο το 50 μετά Χριστό, το τρίτο το 55 μετά Χριστό, και στη συνέχεια μετά το τρίτο 57 και έπειτα πήγε στα Ιεροσόλυμα. Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν εμπόδισε τον Απόστολο Παύλο να πάει να κηρύξει όπως ήθελε στη Μυσία, στην Ασία, στη Βυθινία, γιατί δεν είχε ετοιμάσει τα πάντα ο Θεός ώστε να απολαύσει το έργο του Θεού που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτόν. Αλλά τον εμπόδισε να πάει εκεί που ήθελε και τον οδήγησε, γιατί ήταν οδηγούμενος, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Απόστολος Παύλος ήθελε τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, δεν επέμενε στην απόφασή του, στην άποψή του, στο θέλημά του, να πάω όπου θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μ' αρέσει, ό,τι νομίζω. Αλλά πάντοτε ο Απόστολος Παύλος έλεγε «θα κάνω ό,τι μου πεις εσύ, Κύριε». Και ο Θεός τον έφερε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο στην Τροάδα, και εκεί δεν ήξερε τι να κάνει μέχρι στιγμής, γιατί αμέσως μετά του φανέρωσε δύο άνδρες Μακεδόνες που του έλεγαν «έλα και βοήθησέ μας», και συμπέραναν ότι ο Θεός τους θέλει εκεί, και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο αποστολικό ταξίδι που ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα προς ευλογία. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να περπατάμε ακριβώς το δρόμο που ο Θεός μας διδάσκει να πάμε, γιατί σε αυτό το δρόμο είναι τα έχει όλα έτοιμα ο Θεός προς ευλογία. Και εκπληρώνονται οι καλές βουλές του Θεού που έχει για τα παιδιά του. Και εκεί υπήρχε η Λυδία, υπήρχε, δημιουργήθηκε η Εκκλησία των Φιλίππων, της Θεσσαλονίκης, της Βέρειας, της Κορίνθου, της Αθήνας, παντού όπου περνούσε, επειδή ο Θεός
που βλέπει και προετοιμάζει το μέλλον, το ξαναλέω, επειδή ο Θεός που βλέπει και προετοιμάζει το μέλλον, το άνθρωπος το απολαμβάνει αυτό που έχει προετοιμάσει, αν περπατάει διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που θέλει πολύ να πάει στους Ρωμαίους, δεν πήγε, εμποδιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έπρεπε να ολοκληρώσει το σχέδιο του Θεού που ήταν. Πρώτο αποστολικό ταξίδι, δεύτερο αποστολικό ταξίδι στην Ελλάδα, τρίτο αποστολικό ταξίδι στην Ασία, στη συνέχεια στα Ιεροσόλυμα να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε γραμματείς, σε φαρισαίους, σε άρχοντες του λαού, σε βασιλείς, σε στρατηγούς, και στη συνέχεια όχι όπως αυτός ήθελε εύκολα, αλλά όπως αυτός δεν είχε σκεφτεί, δύσκολα, σαν φυλακισμένος, από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη, μέσα από ένα τρομακτικό επώδυνο ταξίδι, αλλά που είχε προετοιμάσει ο Θεός τη σωτηρία όχι μόνο των συνταξεδευόντων με τον Παύλο, αλλά και τη σωτηρία της Μελίτης, της νήσου αυτού, της Μάλτας λεγόμενη σήμερα, που ακόμη είναι χριστιανική. Έτσι λοιπόν, σε αυτούς που αγαπάει πολύ, όχι επειδή τους έχει γνωρίσει, αλλά επειδή ακούει την πρόοδό τους και χαίρεται. Δεν χαίρεται μόνο στην πρόοδο που αυτός έχει συντελέσει, χαίρεται στην πρόοδο που συντελείται από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων. Γιατί αγαπάει το Θεό και αγαπάει και τους ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό, τους αγαπητούς του Θεού, τους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκινάει φεύγοντας από την Έφεσο να πάει στα Ιεροσόλυμα, περνάει από την Κόρινθο και εκεί στέλνει μια επιστολή γεμάτη αγάπη και γι' αυτό γεμάτη αλήθεια δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων. Αποκαλύπτοντας καταρχάς τον εαυτό του, φανερώνοντας, δεικνύοντας τον εαυτό του. Εγώ είμαι δούλος του Ιησού Χριστού. Τι θα πει δούλος? Αγορασμένος, εχμαλωτισμένος, με εχμαλώτησε η αγάπη του Χριστού, με αγόρασε ο Χριστός, με το αίμα του το Άγιο, πλήρωσε. Και είμαι δούλος, δεν είμαι ελεύθερος. Και ο δούλος ήταν ή εχμάλωτος ή αγορασμένος. Και ο Παύλος ήταν και εχμάλωτος της αγάπης του Χριστού και αγορασμένος από τον κόσμο, από τον διάβολο, από την αμαρτία δια του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, προσκεκλημένος Απόστολος. Και επειδή αποφάσισα και δούλωσα τον εαυτό μου, δέχθηκα τη δουλεία όταν με ελευθέρωσε ο Θεός, ελευθερωθείς από την αμαρτία, εδούλωσα τον εαυτό μου στον Χριστό, ο Χριστός με εξέλεξε και με έκαμε απεσταλμένο του, αγγελιοφόρο του, πρεσβευτή του, πρέσβη του, και με ξεχώρισε δια το Ευαγγέλιο του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋπεσχέθη στην Παλαιά Διαθήκη, στον γεγραμμένο και θεόπνευστο Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός για να σώσει τους ανθρώπους θα στείλει τον Ιησού Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος απεσταλμένος. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και δεν μπορεί ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη ζωή σου αν δεν τον στείλει ο Πατέρας. Και σε όλους μας είναι απεσταλμένος και συνεχίζει να αποστέλλεται ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία του Θεού. Ότι εγώ αποφάσισα να στέλνω μία φορά εν σαρκή, συνεχόμενα εν Πνεύματι Αγίου, τον Υιό μου το μονογενή, το Λόγο μου τον ενσαρκωμένο, στον κάθε έναν άνθρωπο που ανοίγει την καρδιά του σε μένα, όπως ο Ιζεκίας, ο οποίος, αυτός τον οποίον απέστειλα κατά σάρκα άνθρωπος, δια της Αναστάσεως αυτού, κατά σάρκα Υιός ανθρώπου, δια της Αναστάσεως αυτού Υιός Θεού. Και δεν είναι ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας απεσταλμένος του Θεού, αλλά έρχεται και μας δίνει, ώστε λαμβάνουμε χάριν, όπως ο Ιζεκίας,
Φοβερό να ζει ο άνθρωπος στη χάρη του Θεού. Να ζει κατά χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αλλά και αποστολή εις υπακοήν των εθνών. Χάρη και εξουσία. Έλεος και δύναμη. Για να σώσει δι' άνθρωποι, καθώς λέει ο Χριστός, όπως εμέ απέστειλε και αποστέλει ο Θεός, έτσι και εγώ στέλνω εσάς στους ανθρώπους. Καθώς ο ερχομός του Χριστού στη ζωή μας δίνει χάρη, έλεος, αποστολή εις υπακοήν των εθνών. Και συνεχίζοντας δοξάζει το Θεό, αποκαλύπτοντας πόσο πολύ τους αγαπάει, ώστε δεν πάβω να προσεύχομαι για σας στον Θεό τον οποίον λατρεύω, δια του πνεύματός μου λατρεύω σημαίνει υπηρετώ, στον Θεό τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και προσεύχομαι να μ' αξιώσει ο Θεός, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου να σας επισκεφθώ. Αλλά ολοκληρώνει. Δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού το οποίο αποκαλύπτει την αποστολή παρά του Πατρός του Υιού αυτού στη ζωή μας, στη ζωή του καθενός μας, αλλά υπάρχει και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η καλή αγγελία που έρχεται από τον Χριστό, τον απεσταλμένο, το οποίο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που το πιστεύουν. Να λοιπόν πώς έρχεται η δύναμη του Θεού στη ζωή μας όταν ο Χριστός φέρνει το Ευαγγέλιο Του, εμείς το δεχόμαστε, το φυλάτουμε στην καρδιά μας, το εκπληρώνουμε διαπίστεως, και ο Θεός μας αποκαλύπτει τη δύναμή Του με το να μας σώζει. Όχι μια φορά, να μας σώζει. Και πώς έρχεται η σωτηρία αυτή. Η συνεχόμενη σωτηρία αυτή. Διότι δια του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο δίκαιος θα ζει εξαιτίας της πίστεώς του. Επαναλαμβάνω. Δια του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Όχι μια φορά, συνεχόμενα. Και τι σημαίνει συνεχόμενα. Η πρώτη αποκάλυψη είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και εμείς λέμε αμήν. Αφού είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, όποιος τον επικαλεστεί σώζεται. Και εμείς το πιστεύουμε, το επικαλεστήκαμε και σωθήκαμε. Και η δικαιοσύνη του Θεού μας αποκαλύπτει. Μετανοείτε, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας προσθέτει στην Εκκλησία Του. Γνωρίζουμε τα αδέλφια μας και περπατάμε πια όχι μόνοι μας, με τα αδέλφια μας. Αφού πλέον πρώτα βαφτιστούμε εν ύδατι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, ώστε να απεκριθούμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Και ύστερα μας λέει, τώρα θα σου δώσω ένα φοβερό δώρο. Αν το πιστέψεις και το εκζητήσεις, θα σε βαφτίσω εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και αν γίνεις άνθρωπος, πεντηκοστής, άνθρωπος πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Γιατί το πνεύμα το οποίο θα σου δώσω δεν είναι πνεύμα δειλίας για να φοβάσαι άνθρωπε κακομύρη, αλλά είναι πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού για να μην φοβάσαι πια. Και το πιστέψαμε και το δεχτήκαμε. Και επεκτείνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα θα ζεις εκκλησιαστική ζωή. Όχι μια φορά που θέλεις. Όχι κάθε Κυριακή. Υπάρχει ο χριστιανός της Κυριακής και υπάρχει ο χριστιανός της κάθε μέρα. Ενέμενον προσκαρτερούνται στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Κάθε μέρα στη Διδαγή των Αποστόλων. Κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου. Κάθε Κυριακή στην κοινωνία μεταλλήλων και πάντοτε στις προσευχές. Γιατί αν δεν υπάρχει η εκκλησιαστική αυτή ζωή
Δεν περπατάς εκ πίστεως εις πίστη. Σταμάτησες εκεί. Και όταν ο άνθρωπος έχει εκκλησιαστική ζωή, τότε έρχεται ο Θεός και του λέει: τώρα πρόσεξε. Πρόσεξε τώρα. Δεν είμαι άδικος να λησμονήσω το έργο σου. Εργάζεστε πια. Γιατί όχι για την τροφή τη φθυρωμένη που φέρνει σε απώλεια, για την τροφή τη μένουσα, η ζωή είναι αιώνιον. Εργάζεστε έχοντες κόπο αγάπης. Υπηρετείτε Ιησού Χριστόν Κύριον σας και Θεόν σας, αλλά υπηρετείτε και αδέλφια που είσαστε συγκληρονόμοι του Χριστού Βασιλείς και Ιερείς του Υψίστου. Και δεν σταματάει εκεί. Αγωνίζεστε τώρα στη ζωή σας να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός που φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί υπάρχει η ελπίδα της προσκλησεώς μας, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Και μόνο εκ της αποκαλύψεως της δικαιοσύνης του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να περπατάει από πίστη σε πίστη, και ο δίκαιος, ο δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού, να σώζεται εξαιτίας της πίστεως του. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος προχωράει από αποκάλυψη σε αποκάλυψη, από γνώση σε γνώση, από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, από δύναμη σε δύναμη, σαν τον Εζεκία. Αλλά προσοχή, προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Γιατί θα έρθουνε στιγμές στη ζωή σου, ο Λόγος του Θεού θα έρθει αντιμέτωπος με το θέλημά σου, με τη γνώμη σου, με την άποψή σου, με το συμφέρον σου, με την αγάπη σου, με την καρδιά σου, με τη λογική σου. Θα έρθει αντιμέτωπος ο Λόγος του Θεού. Και τότε πρόσεξε πώς θα αντιδράσεις, πώς θα συμπεριφερθείς. Γιατί αν τον Λόγο του Θεού που σου αποκαλύπτεται τον κατακρατάς εν αδικία για το συμφέρον σου, τότε το βέβαιο είναι ότι θα αποκαλύπτεται στη ζωή σου πλέον όχι η ευλογία του Θεού, αλλά η οργή του Θεού. Εάν δηλαδή χάσεις το φόβο του Θεού, χάσεις τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, και τη χάσεις πια όχι επειδή ο Θεός δεν στη χαρίζει, αλλά επειδή εσύ εκλέγεις κάτι άλλο. Σύμφωνα με αυτό που θέλεις και που αγαπάς. Να πω παραδείγματα απλά. Βαριέμαι να πάω στην Εκκλησία. Βρίσκω μια δικαιολογία και λέω: δικαιολογημένος είμαι. Και κατακρατάς την αλήθεια που σου είχε αποκαλύψει ο Θεός μέσα στην αδικία σου. Ή έχω ένα παιδί που δεν τα πάει καλά με τη γυναίκα του και χωρίζει. Και έρχομαι και σας λέω: μπορεί να ξαναπαντρευτεί, γιατί είναι το παιδί μου. Ή είναι ένας μεγάλος μέσα στην Εκκλησία που θέλει κάτι έξω από το Λόγο του Θεού, και επειδή εγώ προσβλέπω σε Αυτόν και αποβλέπω σε Αυτόν, του κάνω το χατήρι και κατακρατώ την αλήθεια, την αδικία. Σε Αυτόν αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Γιατί? Γιατί ενώ του αποκαλύφθη η θεότης του Ιησού Χριστού, η δύναμης του Χριστού, τα λόγια του Θεού, αυτός δεν δόξασε τον Θεό που το αποκαλύφθηκε σαν Θεό. Και πώς δοξάζω το Θεό, πώς δοξάζουμε, πώς μπορούμε να δοξάζουμε πάντοτε το Θεό που μας αποκαλύφθηκε σαν Θεό? Με την υπακοή μας στο θέλημά Του, με την εξήτησή μας μέσα από το θέλημά Του.
όχι με το να μεταμορφώνουμε το θέλημά του σύμφωνα με την άποψή μας. Ενώ δόξασαν, γνώρισαν το Θεό σαν αληθινό Θεό, δεν τον δόξασαν ποτέ. Αλλά ούτε και τον ευχαρίστησαν σαν τον Εζεκία. Δεν δόξασε το Θεό στους απεσταλμένους του Βαβυλώνος. Δεν ευχαρίστησε το Θεό για τις ευλογίες του, αλλά δόξασε τον εαυτό του κατακρατώντας το λόγο της αληθείας και ευχαρίστησε τον εαυτό του και τους άλλους για τα ό,τι καλό του έχει κάνει ο Θεός. Από εκεί και πέρα, αδερφοί αγαπητοί, χαλάνε τα πράγματα. Και το χαλασμός είναι μεγάλος. Προσωπικός, οικογενειακός, εκκλησιαστικός. Χαλασμός πλήρης. Και χρειάζεται, υπάρχει καιρός. Προλαβαίνουμε. Χρειάζεται μετάνοια και επιστροφή, όχι δική μου. Πρέπει να μετανοήσω και να επιστρέψω εγώ και ο οίκος μου. Για να γλιτώσω. Εγώ και ο οίκος μου. Μετενόησε ο Εζεκίας και μετενόησε και ο λαός. Και ο Θεός απέσυρε την οργή. Και του είπε, σε σένα που μετενόησες, οργή δεν αποκαλύπτεται. Στους άλλους που δεν θα μετανοήσουν, είναι ήδη αποκεκαλυμμένη η οργή του Θεού. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μεγάλο μήνυμα της εποχής μας, όχι της ημέρας. Όποιος ακούσει τη φωνή του Θεού και του έχει αποκαλυφθεί ο Θεός σαν αληθινός Θεός που είναι και αντί να τον δοξάζει γενόμενος υπήκοος κατά πάντα, υποτασσόμενος κατά πάντα στο λόγο του, ομολογώντας ότι είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου, εγώ είμαι δούλος και παιδί του. Εάν δεν δοξάζει το Θεό σαν Θεό καθώς το έχει αποκαλυφθεί, αλλά ούτε είναι και ευγνώμων για τα δώρα του Θεού που κατά χάριν, χωρίς να αξίζει, γιατί όλο ο Θεός θα έκανε στη ζωή του Εζεκία, όλο ο Θεός θα κάνει στη ζωή μας. Ο Εζεκίας μόνο είπε Κύριε, και ο Θεός λέει εγώ είμαι, και άρχισε να μεταμορφώνει την καρδιά του, να βάζει στην καρδιά του το θέλην και το ενεργήν. Το ότι είσαι σήμερα εδώ δεν είναι δικό σου έργο. Το θέλην και το ενεργήν στην καρδιά σου το ενεργεί μόνο ο Θεός. Γι' αυτό δώσε δόξα μόνο στο Θεό. Μην πεις εγώ είμαι πολύ καλός και έρχομαι στην εκκλησία. Άθλιος είσαι, άχρηστος είσαι όπως είμαστε όλοι μας. Εάν είμαστε σήμερα στην εκκλησία είναι γιατί ο Κύριος κάνει χάρη στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Γιατί ο Θεός μας αποκαλύπτει τον εαυτό του. Αλίμονό μας, αν δεν δοξάσουμε το Θεό σαν Θεό καθώς είναι. Και αν δεν ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε το Θεό για τη χάρη του και το ελαιός του. Για τη δόξα του στη ζωή μας. Τότε δια των επιθυμιών των καρδιών μας θα αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Θα πράττουμε πράγματα εσχρά, εστί και λέγειν. Αυτή είναι η οργή του Θεού. Αποκαλύπτεται σε όλους τους ανθρώπους που κατακρατούν την αλήθεια που τους αποκάλυψε ο Θεός. Χάριν ιδίου συμφέροντος, χάριν μισθού αδικίας, χάριν αντιλογίας, χάριν έπαρσης καρδίας, χάριν αλαζονία πνεύματος. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ταπεινωθούμε αδερφοί και να πούμε εις πολλά πτεωμένα πάντες και να πάρουμε απόφαση να περπατήσουμε ακριβώς το θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφοι, άλλο σοφοί. Δεν έχουμε άλλο προσδιορισμό ζωής παρά μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο το Λόγο του Θεού. Μόνο με το Λόγο του Θεού θα απολαμβάνουμε και θα περπατάμε εκ πίστεως εις πίστην την ευλογία του Θεού και θα ζήσουμε τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων κατά χάριν δια της πίστεως. Αμήν.